γίνει σήμερα, γιατί τη γράφει ο Μανολάς. Νόμισε ότι μπορεί να το κουμαντάρει το ξέκολο. Και δεν έχω καραμάνιδε. Κατέβηκε στην Αθήνα, στην ΕΣΥΕ, για Δέλτα Σίγμα. Έτσι το λένε τώρα. Τα λουλούδια στα λουλούδια, λέει ο κύριος. Και ας τα αφήνει απότιστα ο περιβολάρης. Έτσι λέει. Ποιος είναι αυτός? Σε πήρανε πρέφα και λαχαναγορίτες. Άντε ρε πουλάκι μου να πάρεις τον Καζαμπιάνκα. Κοίτα πως σε χαλβαδιάζει. Πολύ φλώρος βρε παιδί μου. Τη γραβάτα τη βγάζει άρα και τον δαμίνει. Ποζός με ενδιαφέρει. Τον θέλω μόνο να μου φτιάξει την υπερχείληση και να αλλάξει τα πλακάκια τη πισίνα που ξεκόλλησαν με το σεισμό. Ποια πλακάκια και μαλακίε, μωρή, βάλ' το να κάτω να πει το δεσπότη Παναγιώτη. Μην ξαναλέμε τα ίδια, κουράζομαι. Μην κοιτά εσύ. Ναι, φίλετε για τον Καραμάνι που έχει κάνει κόμμα με το Μανολά και δεν ξέρουν πού να τον πρωτοχώσουν. Εχθέ που είχαμε πάει με τον Τάκη στο μοτέλ του Χοντρού, καθώ βγαίναμε, παρολίγο να πέσουμε πάνω του. Με θυμάται και εμένα ο ξεφτύλα όταν είναι για φιγούρα. Ότι τα κουμπάει στις λουλουδούδες. Είχαν που λες αγκαζέ την Άντζελα με τη φίλη της. Την Λάστρα ντε που χαϊδεύει τα ψυγεία στην πρωινή εκπομπή. Μα αυτή δεν ήταν και στο βίντεο. Μπράβο ρε πούστη μου. Έτσι δεν έκανε και πάνω στον άντρα σου. Άσε που γίναμε και ρόμπα οικογενειακός το ρεσεψιονίστ. Όταν έφευγα με είπε η κυρία Μανολά. Και πώς ήταν μαζί της? Έδειχνε ερωτευμένος? Καλά εσύ κοφαδά σου. Σε κόλλα μωρό μου μια απόφαση είναι όλα. Να. Δεν παίρνει για παράδειγμα τη φίλη μα. Δεν ξέρει τι να το κάνει το τεκνό η Μαρουλία. Να το κουρέψει ή να το ρουφήξει. Γεια σου, γεια. Ο γιος του Τσιριγκούλη. Πολύ αδύνατο στα λατινικά. Κατά τα άλλα όμως, κόλαση. Παιδί, μωρέ. Πολύ παιδί. Τι κάνουμε εδώ? Διέκοψε τίποτα σοβαρό? Μπα, για σένα λέγαμε. Μόνο καλά ελπίζω. Να και η κικίτσα μας. Πολύ τον θρύνησε τον τοκογλύφο η Κική. Στις 9 του Μακαρί, τι άλλο μπάζουμε στο σπίτι? Είπαμε να το πηδάει το φουσκωτό, αλλά και να το κυκλοφορεί επίσημο ένδυμα. Είναι ανασφάλεια. Δεν μπορεί να κάνει μόνη της. Και δεν είναι λίγο αυτό που έπαθε? Να βρεις τον άντρα σου κρεμασμένο από τη δαμάλα και να μην βρίσκεις και παπά να στον διαβάσει. Θεός φορές. Ο Πετράκης μου. Είδατε που με ψάχνει και ο άντρας μου. Φυλάκια, κορίτσια. Να δούμε πόσα κιλά μάγκα είναι ο φορατζίστης όταν μυριστεί ότι η γυναίκα του έχει ταράξει τη μιζαμπλή το Θανασάκι. Ήταν να μην κάνει την αρχή, γιατί ενός τεκνού μύρια έπονται. Μόλις έμαθα ότι είναι top model που θα κάνει την κλήρωση του καμπριολέ, πέρασε από τον μπλόκο της Εθνικής με τον Τζελέπι τον βουλευτή μας. Και η αγροτιά είναι μαζί μας! Να και το κέρατο του Μανολά. Ο Τάκης σου. IQ σε κοφρέτα. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Άννα Μαρία. Τάκη, μωρό μου, πού είσαι? Τι που είμαι, στο μαγαζί ήμουνα. Τέτοια ώρα, τι έκανες? Πίπες. Τρικέφαλο και πάγκο. Το χοντροκέφαλο, πότε θα τον γυμνάσουμε? Τρελίσαι και σε βλέπει και ο άντρας σου. Γιατί φοβάσαι, μην καβλώσει. Πού είσαι? Όταν αρχίσει ο Μανολάς την κλήρωση, παίρνει από το λογιστήριο. Σιγά, ρε. Κύριε και Βερσάτζε. Καλησπέρα, Τέλη. Ένα dry martini, παρακαλώ. Πώς και μόνη. Με έχεις δει πολλές φορές με τον Καραμάνι. Δεν φοβάται? Τι να φοβηθεί, Τέλη. Μη προεραστεί. Γιατί όχι. Ωραίο δέσιμο. Περιμένει, λέει, τον Καραμάνι. Τον είχα δει να τρώει στο μοτέλ του Χοντρού. Αν ήταν ράμπο, θα είχε χτυπήσει. Ήτανε και στην κηδεία του Βαρδακαστάνη. Εμένα και μπάτσος μου φαίνεται. Παιδί, παραστατικό, λέγεται σαμπάνια. Λάμπρος, λάμπρο. Τοποθετήσεις κεραιών, κεντρικών, δορυφορικών, πιάτα. Όταν ήμουν στη Λάρισα, υπηρετούσε στο Πολυδύναμο. Τον φύγανε για φρουτάκια και λέσχες. Θες να πάμε αύριο να τσιμπήσουμε κάτι ελαφρύ κοντά στην έκθεση? Ένα καρπάτσο, μια πάστα, κάτι απλό. Θα τα πούμε και για την πισίνα με την ησυχία μας. Το μεσημέρι και ας δύο είναι καλά ή θα έχεις μάθημα? Θες να πούμε για μεθαύριο, στη Ψαρού? Δεν έχει ψυχή το μεσημέρι. Η κυρία Μανολά σε ψάχνει. Άλλο ώρα, σε παιδιά μου. Γεια σου, Τέλη.